στην συλλογή χιλίων και πλέον υπογραφών των κατοίκων του Δήμου Συντικής και Ηράκλειας προχώρησε για αρχή ο δικηγόρος Ιωάννης Γιάτσιος μαζί με ομάδα αντιδρόντων στο θέμα των διοδίων, χωρίς να υπάρχει παράδρομος ώστε να μπορούν να επιλέξουν οι πολίτες αν θέλουν να πληρώσουν ή όχι. Συνεχίζουμε, θέλουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται πολύ περισσότερες. Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε να μην υπάρχει παραδρόμος. Να ξέρετε ότι ήδη 10 Οκτωβρίου ήταν να γίνουν, να έχουν κάνει πίσω. Το πάνε για Φεβράριο και μετά. Τους έχουμε κάνει μηνυτήριο αναφορά. Περιμένουμε οπωσδήποτε η ελληνική πολιτεία, ο εισαγγελέας και λοιποί να ασκήσουν τις ανάλογες διώξεις κατά αυτών οι οποίοι δεν μερίμνησαν να γίνουν παράδρομοι, έτσι ώστε ο κάθε Έλληνας πολίτης να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα και χωρίς επιβολή, γιατί ουσιαστικά είναι μια επιβολή να μας βάλουν να ανέβουμε πάνω σε έναν δρόμο το οποίο θέλουμε να πληρώσουμε. Κάποιος μπορεί να μην θέλει ή να μην έχει την οικονομική δυνατότητα. Τι θα γίνει δηλαδή? Δεν θα μπορεί να πηγαίνει σε Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε άλλο μόνο και μόνο γιατί αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας ανεβάσουν πάνω στους δρόμους για να τους πληρώνουμε? Γι' αυτό το λόγο, μετά από όλες αυτές τις κινήσεις και μετά και τις κινήσεις που έχουν κάνει και άλλοι περιφέρειες όπως η Πύρου και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταθέτοντας προσφυγές. Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε, όπως σας είπα, μηνυτήριο αναφορά. Η συλλογή υπογραφών θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα και εντός της πόλης των Σερών. Οι υπογραφές θα παραδοθούν στον Ιωάννη Μωυσιάδη, τον οποίο και οι πολίτες καλούν να στραφεί κατά της Εγνατίας Οδού, αποδεικνύοντας ότι ενδιαφέρεται για το καλό των Σεραίων πολιτών. Εμείς θα τα καταθέσουμε όλα αυτά στον Περιφερειάρχη και θα του ζητήσουμε τακτικά να κάνει αυτό. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, θα φτιάχναμε κι εμείς οι ίδιοι, πώς το λένε, την προσφυγή. Έτσι, προσπαθούμε να μαζέψουμε κάποια χρήματα, τα ελάχιστα βέβαια, έτσι, που θα χρειαστούν. Αν δεν το κάνουν αυτοί, θα το κάνουμε εμείς. Όμως θέλουμε να τους πιέσουμε με μια πλευρά, ότι καταθέτουμε αυτό το πράγμα και τους λέμε, ορίστε, εμείς αντιδρούμε. Έχετε εμάς από πίσω. Κάντε λοιπόν κι εσείς αυτό το οποίο θα πρέπει, γιατί αν δεν το κάνουν, τότε θα πρέπει να αναλάβουν και τις πολιτικές τους ευθύνες, ότι δεν τους ενδιαφέρει η περιφέρεια και οι πολίτες. Εντύπωση προκαλεί βέβαια το γεγονός ότι όλες οι περιφέρειες έχουν στραφεί κατά της Εγνατίας Οδού, πλην της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όλες οι περιφέρειες που περνάει η Εγνατία Οδός έχουν κάνει προσφυγή, εκτός από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο και εμείς ανήκουμε. Τώρα αυτό είναι, ξέρετε, μια κατάσταση η οποία δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε παρά μόνο από την νοχελικότητα πάντοτε που υπάρχει σε αυτή εδώ την περιοχή τη δική μας, το οποίο δεν η πολιτική μας, το σύστημα το οποίο είναι αυτό το οποίο καθοδηγεί, είναι μπροστά, ας πούμε, ποτέ δεν παίρνει πρωτοβουλίες, ακόμα και όταν βλέπει τους άλλους συναδέλφους να κάνουν τα ίδια. Είναι πάντοτε σε μία αναμονή, δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα και δεν τους ενδιαφέρει ποιο. Εμάς τους πολίτες που θα πληρώνουμε 8 ευρώ να πάμε σε Θεσσαλονίκη, πήγαινε, έλα. Κι όμως αυτοί πάντοτε έχουν αυτήν την πολιτική, αν θέλετε, της ητοπάθειας. Δεν λένε να κάνουν τα πράγματα αυτά που κάνουν, σας είπα, τα νόμιμα. Τέλος πάντων, ας αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας αν αυτό το πράγμα είναι νόμιμο ή όχι.